να πάρουμε μια απόφαση η οποία να καλύψει τα κενά τα οποία θα δημιουργηθούν άμα τη απολύσει και τη λήξη, ας πούμε έτσι, της υπηρεσίας των μερικής απασχόλησης απασχολουμένων του Δήμου μας σε όλη τη δημοτική μας, σε όλες τις δημοτικές ενότητες. Αυτή τη στιγμή απασχολούνται αρκετοί υπάλληλοι μερικής απασχόλησης και στο Δήμο Γραβελιάνου και στο Δήμο Φιλιαρών και στο Δήμο Κυπαρισίας και στο Δήμο Αριθμού Αυλώνος και η κοινότητα Τρυπίνης δεν έχει μερική απασχόληση, αλλά έχει ανάγκες όμως. Πολλοί από αυτούς τους μερικής απασχόλησης υπάλληλοι ασχολούνται με την καθαριότητα, ασχολούνται με θέματα που έχουν να κάνουν με τη φροντίδα κοινότητας των χώρων και η σύμβαση όλων σχεδόν λήγει το αργότερο μέσα τον Απρίλιο το φετινό. Δηλαδή σε δύο μήνες, το πολύ τρεις, θα είμαστε στην δυσάρεστη θέση να μην έχουμε προσωπικό να υποστηρίξουν την καθαριότητα στο Δήμο. Πρέπει επομένως να προτείνουμε ένα ανάλογο προσωπικό το οποίο με μια διερεύνηση που έγινε εκεί από τον κύριο Αυγενόπουλο, ο οποίος ήταν υπεύθυνος του τομέα του προσωπικού και σε συνεργασία με την Οικονομική Επιτροπή, είδαμε ότι η πρόταση πρέπει να είναι για 41 υπαλλήλους σε όλο τον Δήμο, οι οποίοι κατηγοριοποιούνται σε εργάτες καθαριότητας, σε φροντιστές καθαριότητας και συντήρησης μικρογραφείων, σε οδοκαθαριστές, σε οδηγούς απολυματοφόρων, για να μπορέσουμε να έχουμε επαρκή εξυπηρέτηση της καθαριότητας και της καθημερινότητας του Δήμου. Σας λέω ότι η διαδικασία της πρόληψης αυτού του προσωπικού δεν αφορά απόφαση του Δήμου, αφορά κριτήρια του ΑΣΕΠ, γίνεται με συγκεκριμένη διαδικασία μολυοδότησης, έχει τη δυνατότητα ο κάθε υπάλληλος, να λέω αυτά έτσι πρωτοβουλία παραξηγήσεως, ο κάθε υπάλληλος ο οποίος προσλαμβάνεται έχει δικαίωμα ενστάσεως, μοριοδοτείται η κάθε πρόταση και υπάρχει διαφάνεια στην πρόσληψη αυτού προσωπικού. Είναι οκτάμινης διάρκειας και είναι σκόπιμο να ξεκινήσει μια τέτοια πρόσληψη περίπου τον Μάιο μήνα για να μπορέσει να ολοκληρωθεί τον επόμενο Ιανουάριο. Να καλύψουμε και την περίοδο του καλοκαιριού, να καλύψουμε και την περίοδο του επόμενου Χριστουγέννου. Ευχαριστούμε κύριε Σαββατιώτη. Νομίζω ότι τεχνικές ερωτήσεις υπάρχουν. Να κάνω εγώ μια ερώτηση. Παρακαλώ κύριε Καταρχήν κύριε Σαββατιώτη, αυτοί οι υπάλληλοι που υπάρχουν τώρα απολύονται. Γιατί είναι 41 νέοι υπάλληλοι που τα προσλάβετε. Πώς δεν είναι κατάλληλο τώρα. Κοιτάξτε να σας πω, η μερική απασχόληση απασχολεί σε τετράωρη καθημερινή εργασία συγκεκριμένους υπαλλήλους. Η σύμβασή τους όλων λήγει το πολύ τον Απρίλιο του 2004. Δεν υπάρχει καμία μέχρι στιγμής αναφορά ότι αυτή η διαδικασία της μερικής απασχόλησης θα συνεχιστεί και στο μέλλον. Ωστόσο και κάτι τέτοιο να συνέβαινε, έπρεπε ήδη να έχει ανακοινωθεί καλύτερα γιατί η διαδικασία είναι αρκετά χρονοβόρα και σε 2-3 μήνες αποκλείεται και να συνεχιστεί το πρόγραμμα της μερικής απασχόλησης να μπορούσαμε εμείς να προσλάβουμε προσωπικό. Ο κάθε Δήμος επομένως παραμένει με σημαντικά λιγότερο προσωπικό από ό,τι ήταν καταλληλότερα και δεν επαρκεί που βγαίνει το προσωπικό αυτό να αντιμετωπίσει την καθημερινότητα του Δήμου. Σε αυτή τη λογική υπολογίσαμε τα κενά που δημιουργούνται στον κάθε Δήμο και βρήκαμε ότι το σύνολο του προσωπικού, αν θέλετε να σας πω και αναλυτικά για κάθε Δήμο περίπου, τι έχει υπολογιστεί, αλλά επειδή να ξέρετε. Αν απολύονται, δηλαδή αυτό που τελειώνει. Ναι, σαφώ. Αυτό ορίζουμε. Είναι μερική αποστέλεση συγκεκριμένη 18 μήνων. Εντάξει, κύριε Δημήτρη. Κύριε Σερέτη, ερώτηση. Εγώ ήθελα να ρωτήσω στα κριτήρια που είναι του ΑΣΕΠ. Έχουν διαπιστωθεί ότι πράγματι ο Σερέτη που έχει τα προσόντα είναι πολύτεκνο, έχει αυτό και τα υπόλοιπα. Δεν έχει την ικανότητα να παρέχει τι υπηρεσίε των υπέρων. Σε αυτό το πραγματάκι υπάρχει πραγμός, τι πρέπει να γίνει, χωρίς να αποκλείουμε τους ανθρώπους που έχουν προβλήματα. Αλλά να μπορούν να προσφέρουν την υπηρεσία που μπορούν να προσφέρουν. Ναι, κύριε Σαββατιώτη. Κύριε Σερέτη, να πω, τώρα δεν το χαρακτηρίζω αν είναι δυστυχώς ή ευτυχώς, αυτές οι διαδικασίες πρόσωπου προσωπικού δεν περιλαμβάνουν μία τουλάχιστον, τι να πει κανένας, πώς θα μπορούσε να λέγεται ασφαλή, να λέγεται μια δοκιμαστική περίοδος, τι να λέγεται, δυστυχώς υπάρχει μία κατηγορία. Τέλος πάντων, ας μην το κομμουνίσουμε εκεί πέρα, αλλά σίγουρα δεν υπάρχει διαδικασία επιλογής βάσει ικανοτήτων. Δεν υπάρχει διαδικασία επιλογής βάσει ικανοτήτων. Κατά τα κριτήρια. Ευχαριστώ.
συνάδελφοι, κύριοι συνάδελφοι, κύριοι συνάδελφοι. Αν σε αυτό πάμε να απαντήσει ο κύριος Αμπαζούτης και ο κύριος Αμενόπουλος. Το θέμα που μπαίνει τώρα, εκτός από όλα αυτά, σαφώς και θα συμφωνήσουμε στην ανάγκη πρόσληψης αυτού του προσωπικού. Το θέμα λοιπόν, το πρώτο που μπαίνει για μένα είναι κατά πώς εσείς σκέφτεστε να δημοσιοποιήσετε αυτόν τον διαγωνισμό έτσι ώστε αυτός να λάβει τη μέγιστη δυνατή δημοσιότητα και να μην υπάρχουν πολίτες του Δήμου Κυκλίας που να μην ενημερωθούν για τις θέσεις αυτές. Τι σκέφτεστε να κάνετε, κύριε Ζαβόγερ? Μπορώ να σας πω ότι υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία δημοσιοποίησης για αριθμό ημερών που προβλέπεται από την νομοθεσία. Αναρτάτε η ανακοίνωση σε εφημερίδες τοπικές, σε δύο τοπικές εφημερίδες, για... Σε μία εβδομαδία. Για 10 μέρες. Και στο κατάστημα του Δήμου, σαφώς θα υπάρχει ανακοίνωση. Και μπορούμε, θα αναρτηθεί βέβαια η θέση στην αρχή στο ίντερνετ, αλλά νομίζω ότι το πιο πρακτικό είναι να λάβει υπόψη του η υπηρεσία του προσωπικού του Δήμου μας και να δώσει και ανακοινώσεις και στα τοπικά ραδιόφωνα. Ούτως ώστε να γίνει μεγαλύτερη δυνατή δυνατή. Δεν προβλέπεται, αλλά μπορούμε να το κάνουμε. Αλληλεύωση. Η ιστοσελίδα του Δήμου το ξέρω ότι είναι υποχρέωση να γίνει και θα γίνει, αλλά επειδή δεν υπάρχει πρόσβαση όλου του κόσμου ακόμα στο διαδίκτυο, πρακτικό είναι να υπάρξει και ανακοίνωση και μέσω του ραδιοφόρου και μέσα από τους. Κύριε Παρακολούς. Κύριε Σαββασόδη, σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, αθρηστικά όλοι οι συνενούμενοι Δήμοι, πόσα άτομα εποχιακό προσωπικό ήταν να προσφανίσει? Ναι, δεν έχω ακριβώς τον αριθμό, αλλά μπορώ να σας πω ότι στους μεγάλους Δήμους το εποχιακό, το μερική ευασχόληση ήταν της τάξης των 15 υπαλλήλων στον κάθε Δήμο. Έχει υπολογιστεί δηλαδή ο αριθμός της μερικής ευασχόλησης, σαφώς είναι λιγότερος από αυτό που προσλαμβάνουμε τώρα, γιατί όλες οι απασχόλησεις είναι και περισσότερες. Και να ξέρετε επίσης ότι υπήρχαν και κενά. Και με το μερικής απασχόλησης προσωπικό, δηλαδή σε κάποιες περιπτώσεις υπήρχαν και κενά, τα οποία φροντίζουμε να συμπληρώσουμε τώρα, γιατί κάποιοι Δήμοι, ας πούμε όπως ο Δήμος Αυλώνας, δεν είχε χειριστεί της τσάπας να μπορέσει να... Αν χειριστείς για 8 μήνες και μετά να το στέλνεις στο Γιάννα, όταν έχει υποχρεώσεις οικογενειακές, ατομικές κλπ. Τι θα πει αυτό το ανθρώπου σήμερα τον εργαζομένο που εργάζεται και να του πείτε σε στέλνω στην απόλυση για να πάρω άλλους πάλι με τετράωρα και οκτάωρα ή με πεντάωρα, δεν ξέρω πώς τους παίρνετε. Πρέπει σαν δημοτικό συμβούλιο να δείξουν μια κοινωνική ευαισθησία απέναντι και στους σημερινούς εργαζόμενους, να μην απολυθεί κανένας, να κάνουμε μια πρόταση να συνεχίσουν την εργασία τους όλοι και αν υπάρχουν μια πρόταση που καλύπτουν πάγιες και διαρκές ανάγκες, και να, αν υπάρχουν και κενά, να προκριθεί διαγωνισμός για τα κενά που υπάρχουν. Δεν μπορεί να συνεχίζει να δώσει ευαίσθητος θεσμός. Δεν μπορεί να κρατιούνται σε εργασιακή ομοιρία όλοι αυτοί οι άνθρωποι που είναι πολίτες και δεν μπορεί να τους πεις μισά δικαιώματα, μισή ζωή, σήμερα και αύριο καθόλου. Είναι αβάθμιο αυτό που γίνεται και πρέπει όλοι να δείξουν μια κοινωνική ευαισθησία σε αυτό το τομέα. Δεν συνεχίζουμε, ευχαριστούμε. Ένα ερώτημα που έχουν δώσει και εμένα οι πολίτες και μέτωσε και ο κύριος Σουκούδης. Τι θα πει ο Χάνη? Δεν μπορούμε να τους βάλουμε τουλάχιστον αφού έχουμε φτάσει σε αυτή τη σύγκριση των εργασιακών δικαιωμάτων 16 μήνων. Δεν μπορούμε να το πάρουμε 8 μήνες σε επόμενα να πήγαινε και φύγε. Δεν το προβλέπει ο νόμος. Θα αλλάξει ο νόμος να μην συνάδει. Νομίζω ότι δίνεται το λόγο σου και το ζητήσει. Να ακούμε. Κύριε Ελβομπλέ, μην μιλάτε με τον συνολικό τους. Ωραία, τελειώσατε. Όχι, τελειώσαμε την παρατήρηση. Με την παρατήρηση, σαν τη συνάδελφη, δεν πρέπει να ενοχλούμαστε. Ανεξάρτητα αν έχουμε δηλώσει τι είναι ο καθένας, δεν πρέπει να ενοχλούμαστε με το αίσθημα δικαιοσύνης. Ειδικά σε αυτή την εποχή, ποιος είναι ο Δήμος. Και η κοινωνία είναι. Λοιπόν, Ναι, και την παρατήρηση ότι θα ήθελα τουλάχιστον από κάποιους συναδέλφους της αντιπολίτευσης, ειδικά σε αυτό το θέμα και ειδικά σε αυτή την εποχή, γιατί έχουν και πολιτική ευθύνη για να στηρίζουν αυτά τα μέτρα, πρακτικά να είναι πιο σοβαροί.